Εκ μέρους της ενώσεώς μας, σας ευχόμαστε όλους καλές γιορτές και καλή Ανάσταση. Σήμερα ήρθατε να μοιράσετε αυγά στον κόσμο, συνθήκατε και τον Δήμαρχο και το έχετε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, κάθε Μεγάλη Πέμπτη να είστε έξω στους πολίτες. Είναι η δεύτερη χρονιά που μοιράζουμε αυγά και πιστεύουμε ότι θα γίνει θεσμός αυτό το πράγμα. Μοιράζουμε σε όλους που παρευρίσκονται εδώ, θα δώσουμε και δύο βραβάκια στον Δήμαρχο και σε όλους τους πατριωτές μας. Πιστεύω να έχουμε καλή ανταπόκριση να τα δεχθούν. Κάποιος άλλος σε ευχαριστώ λίγο. Κύριος Κουρούς, χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση και υγεία σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση με υγεία και καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Πάσχα, χωρίς κόκκινο αυγό δεν γίνεται. Το αυγό πανάρχιο σύμβολο της δημιουργίας, της γέννησης του κόσμου, της γέννησης της ζωής, της γονιμότητας. Το κόκκινο συμβολίζει όχι μόνο το αίμα του Χριστού, τη θυσία του, αλλά και τη χαρά της Ανάστασης. Το βάψιμο των αυγών με το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού που έσταξε όταν το λόχισε ο Ρωμαίος στρατιώτης, αλλά και σε ανάμνηση του αίματος που έχει ο Χριστός για μας τους ανθρώπους. Όταν διατηρεί ένας λαός τα έθιμά του, είναι πράξη μεγάλης σημασίας. Τα έθιμα είναι η κληρονομιά μας και αποτελούν ένα βασικό κομμάτι του εθνικού μας χαρακτήρα. Μια από τις εικόνες των παιδικών χρόνων μας, που έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό όλων μας, είναι το βάψιμο των κόκκινων αυγών. Η κίνηση της Ένωσής μας, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η δεύτερη χρονιά. Από καρδιάς τις ευχές σε όλους, δημότες, επώνυμους και ανώνυμους. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Νεκτάριος, άντε, έλα τον κύριε Άννα, έχει που του γέννη. Και του χρόνου.